Hey, είμαι Άγγελος. Πάρτε εδώ ένα βίντεο shorts προκοπής. Γιατί τις τελευταίες μέρες το έχω λίγο παρακάνει με τα βίντεο. Σας έχω πει το λόγο. Γιατί μόνο έχω συνεχόμενη παρουσία στο YouTube. Και όχι μόνο μια φορά την ημέρα όπως νίδεζα τέτοια περίοδο πριν από έναν χρόνο. Και πολύ ακόμα πιο πίσω. Τι να κάνω, παιδιά, μου αρέσει το YouTube, έχει πλάκα. Δηλαδή είναι διασκεδαστικό, δεν είναι επεξεγέλαση. Είναι διασκεδαστικό, πέρα πλάκα. Αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα, δεν έχω λόγο να λέω ψέματα. Είναι όντω. Έχει τελή πλάκα, είναι πολύ διασκεδαστικό. Σκεφτεί και αυτό ο τρόπο που διασκεδάζω εγώ βγαίνει και στο και προ τα έξω, στα βίντεο. Αλλά. Δεν θα σε αφήσω έτσι χωρίς βίντεο, ειδικά το τον Αύγουστο που ακόμα ή περισσότερο από εμάς έχουν ακόμα χρόνο για βίντεο. Γιατί μετά, ξέρεις, πολλά γίνονται, μπορεί να συμβεί κάτι και να μην έχω καθόλου χρόνο. Αλλά προς το παρόν, το πράγμα πάει προς το πρώτο σενάριο. Να έχουμε χρόνο. Για τον Αύγουστο τουλάχιστον, πάει έτσι. Τώρα για τους επόμενους μήνες, ο Θεός ξέρει, γόντες νους. Λοιπόν, βίντεο short από τα παλιά, θυμάστε. Βέβαια, τα βίντεο short τα ξεκίνησα το 2022, αν θυμάστε. Με κάποια από τα δείγματα, ακόμα και από το καλοκαίρι του 2020. Κάποια πρώτα δείγματα. Όχι τα τελειότερα δείγματα, αλλά πρώτα δείγματα που λένε και οι σοφοί. Έχουν πλάκα όμως. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Γιατί είναι το YouTube, είναι να περνάς καλά. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν μπαίνει κάποιος για να δει ένα βίντεο στο YouTube που του αρέσει, λέει, αυτός ο τύπος ξέρει να διασκεδάζει, ξέρει να περνάει καλά. Και αυτό λένε και πολύ της εποχής μου στο YouTube. Γιατί το YouTube είναι σχετικά νέα πλατφόρμα. Το 25 θα κλείσει τα 20 του χρόνια. Και θα είμαι φέτος. Φέτος του χρόνου, δεν ξέρω πότε. Οπότε ανέβηκε το πρώτο βίντεο, πάντως ξέρετε ανέβηκε το 2005. Που είναι και αυτό ωραία φάση, να συνήθεις μια τόσο γνωστή, μεγάλη εφαρμογή με τόσο εκατομμύρια χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά ή ακόμα και εσείς τους που ανεβάζουν. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο ανεβάζω και απλά και ξέρα. Τύχεσαι μετά σε επαφή με κόσμο, γνωρίζεις άτομα, γνωρίζεις. Έχεις εμπειρίες, είναι τελείως δηλαδή άκυρο, χωρίς να υπάρχει παραμικρός λόγος. Ξέρετε, υπάρχει κάποιος λόγος που ο καθένας μας φτιάχνει ένα κανάλι στο YouTube. Και προπάντως, σίγουρα είναι αυτή η φάση που σας λέω τώρα. Είχε πολύ πλάκα, ο καθένας σε σχεδιάζει με τον δικό τρόπο φυσικά. Δεν μπορώ να διατάξω εγώ σε κάποιον. Διασκέδασε! Δεν μπορώ να πω έτσι, θα με πάνε μέσα. Μπορώ απλά να ανεβάσω αυτά τα βίντεο, αυτά τα shorts και να δείτε από εκεί τι μπορείτε να καταλάβετε από τα βίντεο του καθενός μας. Και ειδικά από έναν κοιτάω και φαντάζω φίλε ότι σας μιλάει ένας νέος YouTuber σχετικά. Μουα. Εγώ. Εντάξει, είμαι σχετικά καινούριος. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαι και ιδιαίτερα παλιός. Σχετικά. Είμαι καινούριος. Φρέσκος. Η εξέλιξη. Τι να κάνουμε. Συντησόμαστε. Αυτό έχει σημασία. Να συντησόμαστε. Και να προχωράμε παρακάτω. Έχει σημασία αυτό. Να προχωράς παρακάτω. Στη ζωή σου. Στην καθημερινότητά σου. Και εσείς δεν γίνεται. Πολλοί με την καθημερινότητά τους. Είναι δύσκολο να βάζουν βίντεο στο YouTube και να βλέπουν αυτά τα άτομα που ανεβάζουν τα βίντεο να φτιάχνουν αυτή την καριέρα.
Κάποιοι προλαβαίνουν, κάποιοι δεν έχουν χρόνο, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη φάση, αλλά πιστεύω ότι θα αξίζει και με το παραπάνω να φτιάξεις έναν τέτοιο λογαριασμό και να ανεβάσεις αυτά τα βίντεο. Θα σου πει ρε γιατί ναι, εσύ τι θα τα λάβει από τα βίντεο που ανεβάζεις και όχι μόνο τα shorts, τα κανονικά. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Ότι εγώ ανεβάζω για να περνάει η ώρα ευχάριστα και για να διασκεδάζω και για να περνάω καλά και για να μοιράζομαι γνώσεις και εμπειρίες μαζί σας. Και όχι για συνδρομητές, διαφημίσεις, views και το καθεξής. Δεν είμαι εγώ τέτοιος τύπος, τέτοιος άνθρωπος που να εκμεταλλεύεται τους άλλους για να βγάλει λεφτά. Ρίξτε τι γίνεται, όλοι που ανεβάζουν βίντεο στο YouTube λένε το κάνω για τα λεφτά. Εγώ για τα λεφτά, να ξέρετε, δεν το κάνω. Αν ήταν να το κάνω για τα λεφτά, θα είχα ανοίξει μαγαζί μεγαλοπούλες, ας πούμε. Και όχι κανάλι στο YouTube. Ή ας πούμε να πουλάω αυτά, τα πράγματά μου, ξέρω εγώ. Που δεν γίνεται, αλλά πολύ λόγος. Ας πούμε... αυτά. Καλά, δεν ξέρετε. Αυτό όλοι ξέρετε, ότι δεν πρέπει να το κάνω ποτέ των ποτών. Ποτέ των ποτών. Ειδικά αυτά που σας έξω τώρα. Τι λέω, αυτά ξέρετε. Σας έχω δείξει εδώ και τόσο καιρό. Και πιστεύω ότι θα τα γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σιγά σιγά το βίντεο μας στο short τελειώνει. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήθελα απλά να σας πω μερικά πραγματάκια για να ξέρουμε πού βοτάμε και πού βρισκόμαστε και τα λέμε στο επόμενό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό και τα λέμε. Φιλάκια, γεια σας.